ήλιος, λέει, φαίνεται καμιά φορά να βγαίνει πίσω από τις πίνδου τα βουνά. Σήμερα συννεφιά. Γεφύρια με την όραση κατασκευάζω για να περάσω πως αλλιώς απέναντι τη δίσεκτη του τη χρονιά. 10 Αυγούστου 1968. Ένα οδηπορικό στην Ιταλία. Μια αναζήτηση ελληνικών μυθολογικών χώρων συνιστούν τα γεφύρια του Ιωνίου. Βουβές και ζωντανές, αρχαίες και σύγχρονες, όλες όμως ελληνικές μαρτυρίες δένουν αόρατα νήματα πάνω από το Ιόνιο ανάμεσα σε δύο χώρες, την Ιταλία και την Ελλάδα. Δείτε το πρώτο ντοκιμαντέρ της σειράς «Τα γεφύρια του Ιωνίου» το Σάββατο στις 7:30. Η έρευνα είναι του Μενέλαου Καραμαγκιόλη. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαυρίκιου. Στην Ιταλία του Ιωνίου, που ο ήλιος της βγαίνει στο Ότραντο και όπου οι τελετές, οι πέτρες και οι τελευταίες λέξεις μιας γλώσσας που πεθαίνει κοιτάν προς την Ανατολή από όπου είναι φερμένες, στην Ιταλία αυτή της αλωτινής Ελλάδας, της μεγάλης, καθώς την ήθελαν, Ελλάδας, τα μάτια ακολουθούν τις θαλάσσιες διαδρομές μιας Παναγιάς, τις γραμμές των ναών. Majestad, vais a saludar al pueblo, reclama vuestra presencia. ¡Viva el rey José! ¡Viva! Το δεύτερο μέρος της σειράς «Οι καταστροφές του πολέμου» προβάλλεται αυτό το Σάββατο στις 8:05. Έχει τίτλο «Ο Αντάρτης» και μας αφηγείται την οργάνωση των χωρικών σε ανταρκτικά σώματα για να αντισταθούν στο γαλλικό στρατό του Ναπολέοντα. Expresales mi agradecimiento. Dígales que, no sé, en fin, usted como embajador sabrá qué decirles. Vamos, mío. Ahí están nuestros caballos. Tráete a García y a los otros, vamos. Αποχαιρέτησε πριν λίγο καιρό το κοινό του με μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή τη συναυλία μπορούμε να δούμε το Σάββατο βράδυ στις 10:20. Εκτός από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τραγουδούν μεταξύ άλλων η Μαρία Δημητριάδη και ο Νίκος Δημητράτος. Εμφανίζονται ακόμη ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. Η σκηνοθεσία είναι της Μέρης Κουτσούρη. Πάρε μια βέργα λιγαριά, μια ρίζα δέντρο λιμάνο. Οι ευρωπαϊκές φυλές και η πληθυσμιακή του σύνθεση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό είναι το θέμα του τρίτου ντοκιμαντέρ που εντάσσεται στη σειρά «Ο Ευρωπαίος Άνθρωπος». Το ντοκιμαντέρ αυτό θα δούμε τώρα.